Φίλες και φίλοι, υπάρχουν κάποια βιβλία κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας που έχουν θεωρηθεί καταραμένα, αποτρόπαια, δαιμονικά και προκαλούν τον τρόμο ακόμα και στο άκουσμα του ονόματός τους. Βιβλία που είτε είναι αληθινά, είτε είναι κατασκευασμένα, έχουν αποτελέσει στο πέρασμα των χρόνων εργαλείο για πολλούς προκειμένου να προξενήσουν κακό σε συνανθρώπους τους, να επικαλεστούν δαίμονες ή να χρησιμοποιήσουν δαιμονικές ή καταστροφικές οντότητες προς όφελός τους. Τα παραδείγματα τέτοιων γρημωρίων ή βιβλίων είναι πολλά, όπως για παράδειγμα η Σολομονική, για την οποία έχουμε κάνει εκπομπή στο παρελθόν, ή το περίφημο πια Νεκρονομικών, για το οποίο σας έχω κάνει εκπομπή εδώ και πολλά χρόνια και έχουμε αναλύσει και γενικότερα τη μυθολογία Κθούλου του Howard Phillips Lovecraft σε πάρα πολλές εκπομπές εδώ στο κανάλι, αφού ήταν και από τις πρώτες εκπομπές με τις οποίες ασχολήθηκα με το ξεκίνημα του Weirdo. Κατά γενική ομολογία όμως, το Νεκρονομικών, έστω και αν έχει τεράστια φήμη ως το πιο ίσως καταραμένο ή δαιμονικό βιβλίο στην ιστορία της ανθρωπότητας, είναι ένα φανταστικό βιβλίο, δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ, που προέκυψε από την ζωηρή φαντασία του Howard Phillips Lovecraft. Και όμως, έστω και αν κατά γενική ομολογία είναι ένα φανταστικό βιβλίο, δεν είναι πραγματικό, κυκλοφορούν πάρα πολλές αληθινές εκδόσεις του και διαφορετικές μεταξύ τους εκδόσεις. Και αυτό το βιβλίο, με τις τρομερές επικλήσεις που περιέχει μέσα του, έχει αποτελέσει και το κύριο αντικείμενο της πιο αποτρόπαιης υπόθεσης σατανισμού στην Ελλάδα, που δεν είναι άλλη από τους δυστυχώς διάσημους σατανιστές της Παλίνης. Το θέμα είναι όμως πώς ένα φανταστικό βιβλίο που δεν υπήρξε ποτέ στην πραγματικότητα, ένα δημιούργημα της φαντασίας του Lovecraft που ενσωματώθηκε στη μυθολογία Κθούλου, έγινε πραγματικό, υλοποιήθηκε στην πραγματική ζωή και μάλιστα χρησιμοποιείται από πάρα πολλούς αποκρυφιστές εδώ και πολλά χρόνια προκειμένου να πραγματοποιηθούν επικλήσεις δαιμόνων ή γενικότερα μαγικές τελετές. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν αποφάσισα να δούμε λίγο πώς το Νεκρονομικόν από ένα φανταστικό βιβλίο έγινε πραγματικό, πώς ενέπνευσε τον ευρύτερο αποκρυφισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και πώς έφτασε στα χέρια σατανιστών οι οποίοι το χρησιμοποίησαν με τα σοκαριστικά, όπως γνωρίζετε, αποτελέσματα. Σας έχω λοιπόν ετοιμάσει ένα άρθρο στο Weirdo.gr, το οποίο έχει αποσπάσματα από ένα φοβερό δοκίμιο που αναλύει το πώς δημιουργήθηκε το Νεκρονομικόν, το πώς μετατράπηκε σε πραγματικό βιβλίο και πώς εξελίχθηκε από τους διάφορους αποκρυφιστές, αλλά και θα δούμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, μέσα από το άρθρο του Weirdo, πώς χρησιμοποιήθηκε εν τέλει και εδώ στη χώρα μας από τους σατανιστές της Παλίνης. Πριν προχωρήσουμε με το θέμα όμως, άντε ένα like, στηρίζει πραγματικά την προσπάθεια και τις εκπομπές που κάνω. Και όσοι δεν είστε συνδρομητές, κάντε μια εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι να ενεργοποιηθούν οι ειδοποιήσεις προκειμένου να μην χάνετε τις σχεδόν καθημερινές και πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές που ανεβαίνουν στο κανάλι. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς το Νεκρονομικόν από τη φαντασία ενός ανθρώπου έγινε το πιο δαιμονικό βιβλίο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έβαλα γυαλιά και είμαι έτοιμος για το άρθρο, το οποίο το έγραψα για να παραμείνει. Έχω πάρει και ένα απόσπασμα από το πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, αφιέρωμα, αναδρομή στην περίφημη περίπτωση των σατανιστών της Παλίνης από το One Man. Προφανώς έχω σύνδεσμο, δεν έχω πάρει ολόκληρο το άρθρο, για να πάτε να διαβάσετε και αυτό. Και μέσα σε αυτό το άρθρο εδώ του Weirdo.gr που έγραψα εγώ, σας έχω και αρκετές από τις εκπομπές που έχω κάνει, είτε για το Lovecraft, είτε για τον Crowley και τη μυθολογία Κθούλου, είτε για τη Σολομονική, αλλά και κυρίως των Νεκρονομικών. Και που θα κάνω και κάποιες παρεμβάσεις πάνω στο κείμενο για να σας πω και κάποια έξτρα στοιχεία που σχετίζονται με το περίφημο πια δαιμονικό και σοκαριστικό Νεκρονομικών, το πώς έγινε πραγματικότητα, αλλά και το πώς δημιουργήθηκε
και μετατράπηκε σε ένα εργαλείο σατανιστών προκειμένου να πραγματοποιήσουν και να υλοποιήσουν τις όποιες ορέξεις τους επικαλούμενοι δαίμονες, αρνητικές οντότητες ή οτιδήποτε τέτοιο. Το καταραμένο νεκρονομικό λοιπόν και οι σατανιστές της Παλίνης. Το άρθρο προφανώς θα βρίσκεται στην περιγραφή αυτής της εκπομπής. Θα το καρφιτσώσω και στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο προκειμένου να το έχετε άμεσα προσβάσιμο. Θα βάλω και την εκπομπή μόλις τελειώσει και ανέβει. Θα την βάλω μέσα να υπάρχει και αυτή στην αρχή για να υπάρχει όλο το υλικό, ούτως ώστε όσοι επισκέπτεστε το άρθρο να μπορείτε να ανατρέξετε σε όλες τις πληροφορίες. Οι ιστορίες τρόμου του Lovecraft λοιπόν έχουν γίνει όχι απλώς μια λογοτεχνική λατρεία όπως πολλές άλλες, αλλά μια πρακτική λατρεία του αποκρυφισμού. Η μυθολογία Κθούλου των παλαιών θεών, για όσους δεν γνωρίζουν, η μυθολογία Κθούλου αποτελείται από τους μεγάλους παλαιούς, που είναι αποτρόπες θεότητες, ενεργειακές οντότητες τέλος πάντων, και τους πρεσβύτερους θεούς, με τα ανίποτα ονόματα προκαλούνται και λατρεύονται, και όσοι προχωρούν σε τέτοιες πρακτικές χρησιμοποιούν το συμβολισμό και τους μύθους ως την πραγματική βάση ενός μαγικού συστήματος, δηλαδή από φαντασία, από μυθολογία μετατρέπεται σε πραγματικότητα. Ένας λοιπόν από τους κύριους τελετουργικούς μάχους της που ξεκίνησε το 19ο αιώνα στην Αγγλία ήταν ο περίφημος πια το Μέγα Θηρίο, ο Άλιστερ Κρόουλι, το οποίο τα δόγματα και οι πρακτικές συνδέονται συχνά από άλλους όμως, όχι από τον ίδιο, με τη μυθολογία Κθούλου. Θα καταλάβετε μετά τι εννοώ. Σε αυτό το φανταστικό υπόβαθρο καταλαβαίνουμε πως αποκρυφιστές όπως ο Φράτερ Τενέμπρους, φανατικός οπαδός της μυθολογίας Κθούλου, εξήγησε ότι ο Lovecraft άθελά του ήταν ένας από εκείνους τους συγγραφείς φαντασίας που μπορούσαν να μεταφέρουν γνήσια, απόκριφη γνώση μέσω των ονείρων του. Έστω και αν εκείνος ήταν ή έλεγε πως ήταν ληστής. Ο Lovecraft, για όσους δεν γνωρίζετε, δεν πίστευε στον αποκρυφισμό, όμως οι αποκρυφιστές που ακολούθησαν και ενσωμάτωσαν το έργο του στις απόκριφες πρακτικές τους υποστηρίζουν ότι ο Lovecraft, επειδή υπέφερε από εφιάλτες, μπορούσε να γίνει δοχείο, δέκτης μάλλον, όχι πομπός, μιας απόκριφης γνώσης η οποία υπάρχει κάπου εκεί έξω και χωρίς ο ίδιος να το θέλει γινόταν αυτός γνώστης των απόκριφων γνώσεων τις οποίες και μετέφερε μέσα από την υποτιθέμενη μυθολογία του, έτσι. Εδώ έχω και ένα βίντεο για τον Κρόουλι. Σε αυτή τη βάση λοιπόν δημιουργήθηκε το εσωτερικό τάγμα του Ντάγκον. Δάγον, ο Δάγονας, ο Ντάγκον ήταν ένας ιχθυόμορφος θεός της μυθολογίας Κθούλου, των λεγόμενων Αβυσσέων. Τέλος πάντων έχει να κάνει με κάποιες άλλες θεότητες, πραγματικές θεότητες. Έχω άρθρο στο Weirdo για τον Ντάγκον, δεν θα σας πω περισσότερα. Αυτός είναι λοιπόν ένας από τους κύριους οργανισμούς που βασίζονται στον Κθούλου και τη μυθολογία του. Έχει προσφέρει λοιπόν μια ιδιαίτερα πιστική εξήγηση ως προς την νομιμότητα και την αυθεντικότητα των μύθων του Lovecraft και μάλιστα του ίδιου του Lovecraft ως Μάντι, παρά τη δική του αποκήρυξη του μεταφυσικού. Δεν πίστευε στο παραφυσικό ο Lovecraft, ή τουλάχιστον έτσι έλεγε. Η μυθολογία Κθούλου εκδηλώθηκε, θα κάνουμε μια σύνοψη εδώ, πρωτίστως από το Lovecraft στο διήγημά του «Το κάλεσμα του Κθούλου» που δημοσιεύτηκε το 28. Ξαναλέω, έχω πάρα πολλά βίντεο για το Lovecraft και τη μυθολογία Κθούλου, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε, αν και μερικά είναι αρκετά παλιά. Οι ήρωες της ιστορίας, τουλάχιστον για τους οπαδούς της λατρείας, είναι μεγάλοι παλαιοί, των οποίων οι γήινοι οπαδοί θα μπορούσαν να τους επικαλεστούν από εξωγήινες διαστάσεις, όταν οι αστρικές ευθυγραμμίσεις είναι σωστές. Οι οπαδοί τους ήταν από την περιγραφή του Lovecraft τα πιο υποβαθμισμένα κατακάθια της γης. Ο Φράτερ Τενέμπρους, εξορθολογίζοντας την ύπαρξη των μεγάλων παλαιών ως αντικειμενικές πραγματικότητες, ως ουσιαστικές οντότητες, εξηγεί ότι αυτές οι οντότητες υπάρχουν σε μια άλλη διάσταση, πείτε τους δαίμονες, πείτε το όπως θέλετε, δεν περιορίζονται ως δαίμονες στην μυθολογία του Lovecraft, δεν τους αποκάλεσε ποτέ δαίμονες, αλλά οι σύγχρονοι άνθρωποι τους αντιμετωπίζουν ως τέτοιους, ως δαίμονες. Σε ένα διαφορετικό λοιπόν δονητικό επίπεδο και μπορούν, σύμφωνα πάντα με τους αποκρυφιστές, να εισέλθουν σε αυτό το σύμπαν μόνο μέσω συγκεκριμένων περιεχών ή παραθύρων ή ψυχικών πυλών, μία έννοια θεμελιώδης για πολλές απόκριφες παραδόσεις. Μείνετε μαζί μου γιατί θα φτάσουμε και στους σατανιστές της Παλίνης εδώ στα δικά μας λιμέρια. Ο Κθούλου λοιπόν είναι ο αρχιερέας των μεγάλων παλαιών, αυτό το χταπόδι, το χταποδόμορφο τέρας, χταποδόμορφη οντότητα, που είναι ενταφιασμένος, κοιμάται στη βυθισμένη πόλη Ιρλίεχ, όπου περιμένει την ώρα της επιστροφής τους.
Πάμε τώρα στον Kenneth Grant και στην τηφωνική λατρεία, όπου στο βίντεο αυτό εδώ πέρα αναλύω με περισσότερες λεπτομέρειες τι έχει συμβεί με τον Crowley, το Typhonian Order, το Ordo Templi Orientis κτλ. Το άτομο λοιπόν που είναι πιο υπεύθυνο από όλους ίσως για την ανάπτυξη της μυθολογίας Cthulhu ως ένα αποκρυφιστικό σύστημα, φαίνεται πως είναι ο Βρετανός αποκρυφιστής Kenneth Grant, ο οποίος διαδέχτηκε τον Crowley μετά το θάνατο του τελευταίου του 47 και δημιούργησε το τάγμα του Τυφωέα, προσθέτοντας στο μαγικό σύστημα του Crowley το θέλημα, τη μυθολογία Cthulhu, για να σχηματίσει το τυφωνικό, τυφώιο, τυφωικό θέλημα. Ο Grant λοιπόν είχε κάνει πολλά σε μια προσπάθεια να συμφιλειώσει τις εφεαλτικές φαντασιώσεις του Lovecraft με αρχαίες μυθικές οντότητες, με την άποψη του Grant και άλλων να είναι πως το αρχαίο φανταστικό γρημόριο του Lovecraft των νεκρονομικών δεν είναι ψεύτικο τελικά, αλλά είναι ένα αυθεντικό απόκριφο κείμενο που σώζεται στο ακασικό πεδίο, στα ακασικά αρχεία ή στο αστρικό βασίλειο και πως είναι προσβάσιμο μέσω των ονείρων. Ο Grant λοιπόν γράφει γι' αυτό, όπως έδειξα δεν είναι απίθανο, η Madame Blavatsky, ο McGregor Mathers, ο Alistair Crowley αλλά και ο Howard Phillips Lovecraft και άλλοι ακόμα να απέκτησαν αυτή τη γνώση από ένα ακασικό μαγικό γρημόριο. Πάμε τώρα στην Εκκλησία του Σατανά, γιατί από το Lovecraft και τη μυθολογία περάσαμε στο θέλημα του Alistair Crowley, στο τάγμα του Τυφωέα του Kenneth Grant, ο οποίος ενσωμάτωσε τη μυθολογία Cthulhu ως ένα πραγματικό αυθεντικό απόκριφο σύστημα, υποθέτοντας ότι το νεκρονομικό είναι αληθινό. Και πάμε τώρα στην Εκκλησία του Σατανά, αφού κάπως έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε πως η μυθολογία Cthulhu του Lovecraft πλησιάζει περισσότερο, σύμφωνα με τις δυτικές ή ιουδαιοχριστιανικές αντιλήψεις, το σατανισμό και το κακό, αν και εσωτεριστές όπως οι Crowley, Grant και λοιποί, McGregor, Mathers και άλλοι, απέφευγαν τον ορισμό του σατανισμού. Δεν έχουν αμυγό σχέση με τον σατανισμό δηλαδή. Επομένως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι αυτοαποκαλούμενοι σατανιστές έχουν σημαντικό ενδιαφέρον για τη μυθολογία Κθούλου. Η πιο απροκάλυπτη εκδήλωση του σημερινού σατανισμού είναι της Εκκλησίας του Σατανά, ξέχασα ένα A εδώ, που ιδρύθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το 1966, τα έχουμε ξαναπεί για την Εκκλησία του Σατανά, από τον Αντών Λαβέι. Ο κύριος εκφραστής μέσα στην Εκκλησία του Σατανά όμως της μυθολογίας Κθούλου ήταν ο Μιχαήλ Ακίνο, ο οποίος ήταν μάγος στην Εκκλησία του Σατανά και ο κύριος αναπληρωτής του Λαβέι. Η σατανική βίβλος του Λαβέι μάλιστα είχε γίνει bestseller και ο Λαβέι είχε συντάξει το Satanic Rituals, τα σατανικά τελετουργικά, το 1972 με τη βοήθεια του Ακουίνο. Τα κεφάλαια λοιπόν Cthulian του Ακουίνο στο The Satanic Rituals περιλαμβάνουν ένα κεφάλαιο για τη μεταφυσική του Lovecraft, το τελετουργικό των 9 αγωνιών. Υπάρχει μάλιστα και μία σέκτα, ένα τάγμα χαοτικής μαγείας που λέγεται το τάγμα των 9 αγωνιών. Έχω άρθρο στο Wind.gr και γι' αυτό. Και το κάλεσμα του Κθούλου. Θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχουν όλα αυτά με την Ελλάδα, με το περίφημο και σοκαριστικό περιστατικό των σατανιστών της Παλίνης. Θα καταλάβετε σε λίγο. Κανένα άλλο θέμα στο Satanic Rituals δεν έχει αφιερώσει τόσα πολλά σε αυτό όσο στη μυθολογία Κθούλου. Πάμε τώρα λοιπόν, αφού βάλαμε και τη σύνδεση της Εκκλησίας του Σατανά του Αντών Λαβέι, που έχει τη δική της βέβαια βίβλο του Σατανά, πάμε στο νεκρονομικό αυτούσιο, στο πώς από φανταστικό βιβλίο ενσωματωμένο στην μυθολογία Κθούλου του Lovecraft, όπως για παράδειγμα και το De Vermis Mysteries, το βιβλίο του Σκόλικα, τα μυστήρια του Σκόλικα ή όπως θέλετε πείτε το, που είναι εξίσου ένα φανταστικό βιβλίο, υλοποιήθηκε στο δικό μας κόσμο και έγινε ξαφνικά ένα πραγματικό δαιμονικό γρημόριο γεμάτο επικλήσεις δαιμόνων που είναι επικίνδυνο, όπως θα καταλάβετε από όσα θα δούμε συνέχεια, γιατί κάποιοι το χρησιμοποίησαν για να προξενήσουν κακό σε συνανθρώπους τους. Το νεκρονομικό λοιπόν αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Lovecraft το 1922. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να δείτε στο αναλυτικό επεισόδιο που έχω κάνει παλιότερα, υπάρχει μες στο άρθρο, σε ένα διήγημα που λέγεται The Hound, το κυνηγόσκυλο, το οποίο εκδόθηκε το 1924. Οι πρωταγωνιστές είναι ένας ανώνυμος ήρωας και ο πλέον μπερδεμένος νεκρός φίλος του Ιωάννης, που κουράστηκαν και δύο τόσο πολύ σε μια φαουστική αναζήτηση του κακού και της παρακμής που τους έκανε να καταφύγουν σε ληστείες τάφων ως συλλέκτες διαβολικών αρχαιοτήτων. Μια περιγραφή της προέλευσης του νεκρονομικών που έχει δοθεί από το Lovecraft είναι η βασική αυτή, δηλώνει ότι ο αρχικός τίτλος είναι Al-Azif. Αζίφ είναι η λέξη που χρησιμοποιούσαν οι Άραβες για να προσδιορίσουν τον νυχτερινό ήχο που κάνουν τα έντομα και που υποτίθεται ότι είναι το ουρλιαχτό των δαιμόνων. Εδώ είναι το Αλ Αζίφ.
Η σύνθεσή του υποτίθεται πως έγινε από τον Abdul Arhazred, ένα τρελό ποιητή ο οποίος δεν υπήρξε ποτέ και σύμφωνα με το θρύλο, ο Lovecraft τον εμπνεύστηκε από ένα βιβλίο γιατί ο παππούς του είχε μια τεράστια βιβλιοθήκη και ο Lovecraft επειδή δεν έβγαινε έξω, ήταν καχεκτικό παιδί, περίεργος άνθρωπος, διάβαζε με τις ώρες και υποτίθεται ότι διάβαζε τις χίλιες και μία νύχτες και από εκεί εμπνεύστηκε τον τρελό Άραβα Abdul Arhazred, ο οποίος έγραψε το Αλαζίφ ή Νεκρονομικόν. Ένα τρελό λοιπόν ποιητή της Άννας στην Ιεμένη, ο οποίος λέγεται ότι άκμασε κατά την περίοδο των Χαλίφιδων Ομνιάντε περίπου το 700. Ο οποίος Abdul Arhazred επισκέφθηκε τα ερείπια της Βαβυλώνας, τα υπόγεια μυστικά της Μέμφυδας και πέρασε 10 χρόνια μόνος του στη μεγάλη νότια έρημο της Αραβίας, τη Ρόμπα Ελ Χαλίγε ή το ανάδειο χώρο των αρχαίων και την Τάνα, η βυσσινή έρημο των σύγχρονων Αράβων, η οποία θεωρείται ότι κατοικείται από προστατευτικά κακά πνεύματα και τέρατα του θανάτου. Ο Abdul Arhazred, σύμφωνα με τη μυθολογία Κθούλου, έγραψε το Αλαζίφ στη Δαμασκό και πέθανε μετά ή εξαφανίστηκε το 733. Μια αφήγηση αναφέρει πως τον καταβρόχθησε ένας αόρατος δαίμονας μέρα μεσημέρι μπροστά σε πλήθος τρομοκρατημένων μαρτύρων αφού έζησε στην τρέλα για χρόνια λατρεύοντας άγνωστες οντότητες τις οποίες ονόμασε Γιόξοθοθ και Κθούλου. Είναι μερικές από τις δαιμονικές οντότητες του Κθούλου, της μυθολογίας Κθούλου του Lovecraft, μαζί με άλλες όπως ο Χαστούρ, ο Νιαρλαθοτέπ και πολλοί ακόμη. 950 το Αλαζίφ μεταφράστηκε υποτίθεται στα ελληνικά ως Νεκρονομικόν από τον Θεόδωρο Φιλετά, τον Κωνσταντινούπολιτη και ακολούθησαν κατά τη μεσαιωνική εποχή μεταφράσεις στα λατινικά και τα ισπανικά. Μετέπειτα στη σύγχρονη εποχή, εδώ είναι η μεταφορά του από ένα φανταστικό βιβλίο που δεν είχε επικλείσει δαιμόνων γιατί μιλούσε για τη μυθολογία Κθούλου, μιλούσε για το κοσμικό χάος, τον κοσμικό τρόμο, αλλά δεν αφορούσε επικλήσεις δαιμόνων με κλειδιά, συγκύλια κτλ. Αυτό το έπραξε η Avon Books που δημοσίευσε το τρομερό έγγραφο που λέγεται ότι προκαλεί παραφροσύνη με την απλή κατοχή του. Να πω στο σημείο αυτό ότι υπάρχουν και ελληνικές εκδόσεις. Υπάρχει αρχικά η έκδοση Νεκρονομικών του Ντόναλντ Τάισον, υπάρχει το μυθιστόρημα του Αντωνιάδη, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και η τριλογία Νεκρονομικών που έγραψε πριν αρκετά χρόνια ο Γιώργος Ιωαννίδης, μια εξαιρετική μελέτη πάνω στο Νεκρονομικών, την οποία μπορείτε να διαβάσετε, είναι ελληνική και έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Πόσο μάλλον λέει με την άσκηση των τελετουργιών του. Το 1980 λοιπόν έγινε το βιβλίο που χρησιμοποίησαν οι αποκρυφιστές, οι σύγχρονοι, οι wannabe σατανιστές για να προξενήσουν είτε κακό είτε να επικαλεστούν δαίμονες είτε οτιδήποτε ήθελαν να κάνουν. Από μια προηγούμενη έκδοση λοιπόν που δημοσιεύτηκε το 1977 με την παρότρυση του Herman Slater, ιδιοκτήτη του βιβλιοπωλείου Magical Child και του ίδιου εκδότη με αυτό το αποτύπωμα στο Manhattan. Η έκδοση δημοσιεύτηκε χάρη σε μια σκεπτομορφή που εισήλθε στη συνείδηση του Bans, έτσι λέει τουλάχιστον εδώ, που έψαχνα από καιρό το γνήσιο Νεκρονομικών, το οποίο από την παιδική του ηλικία ο ίδιος γνώρισε ότι υπήρχε. Αυτό το αντίτυπο είχε παραχθεί υποτίθεται από τον Σίμωνα, ο οποίος διέθετε την απαραίτητη σύμφωνα με τον ίδιο τεκμηρίωση για να αποδείξει την αυθεντικότητα του Αζίφ, του Αλ Αζίφ. Εδώ είναι το Νεκρονομικών της Avon Books. Η Avon Books λοιπόν δημιούργησε ένα Νεκρονομικών με αρκετές εκατοντάδες σελίδες ξόρκια και συγκύλια, σύμβολα. Αυτό που ενδιαφέρει και πάλι ωστόσο είναι ότι το σώμα του βιβλίου προέρχεται κυρίως από τη βαβυλωνιακή μυθολογία και περιλαμβάνει τα ονόματα θεοτήτων όπως η Νάνα, η Σταρ, Ένκι, Μάρντουκ κτλ. Που ταυτίζονται με αυτό που στη μυθολογία Κθούλου είναι οι πρεσβύτεροι θεοί που νίκησαν και κατατρόπωσαν τους μεγάλους παλαιούς. Κάτι που συσχετίζεται επίσης με το βαβυλωνιακό μύθο της δημιουργίας της ήττας του δράκου Τίαματ από τον Μάρντουκ. Οι δαίμονες που υπάρχουν μέσα στο σύγχρονο Νεκρονομικών, στο ψεύτικο Νεκρονομικών, προέρχονται από σουμεροβαβυλωνιακές παραδόσεις και περιέχουν δαίμονες όπως ο Παζούζου, η Λίλιθ και πολλοί ακόμη. Το βιβλίο που κατασκευάστηκε έτσι από το μυστηριώδη Σίμωνα είναι ένα έντεχνο μείγμα ψεύδο-σουμεριανής τελετουργίας με ονόματα φιλοτεχνημένα για να μοιάζουν με αυτά των θεών τεράτων της μυθολογίας Κθούλου του Lovecraft. Άρα κατασκευάστηκε, πήραν τη σουμεριακή μυθολογία, τη βαβυλωνιακή μυθολογία, τους θεούς και τους δαίμονες αυτών των μυθολογιών και δημιούργησαν ένα ψεύτικο Νεκρονομικών προκειμένου να πουλήσουν αντίτυπα.
που δεν έχει καμία σχέση με τη μυθολογία Κθούλου του Lovecraft. Το πιο σημαντικό για πολλούς επίδοξους μαύρους μάγους που αγόρασαν τα αντίγραφα ήταν το γεγονός, εδώ είναι η διαφορά, πως είχε εκτελέσιμες τελετές και πολλά απόκριφα σιγήλια, σύμβολα δηλαδή, άρα αποκτούσε πρακτική αξία. Κάτι που ήταν υπεραρκετό για να ρουφήξει τους ευκολόπιστους και να εξακολουθεί να πουλάει καλά μέχρι και σήμερα. Το βιβλίο συνδυάζει ένα συνοθήλευμα αναπλαισιωμένων σουμεριακών και βαβυλωνιακών κειμένων που είναι γεμάτα με πρόσθετες αναφορές σε φανταστικές θεότητες που δημιούργησε ο Lovecraft και το ανατολίτικο μαγικό σύστημα, το θέλημα του Crowley. Το κείμενο του Σίμωνα βασίστηκε όμως και ίσως αφορούσε λογοκλοπή του έργου πρωτοπόρων ασυρολόγων όπως ο R.C. Thompson και το βιβλίο «Διάβολοι και κακά πνεύματα της Βαβυλωνίας». Στο αρχικό τους πλαίσιο αυτά τα κείμενα ήταν ξόρκια εναντίον των κακών πνευμάτων, των διαφόρων δεινών που προκαλούσαν και όχι ξόρκια για να επικαλεστεί κάποιος τους δαίμονες. Παρά όμως τη σαφή προέλευσή του ως φάρσα, το νεκρονομικό του Σίμωνα έχει χρησιμοποιηθεί σήμερα στις μέρες μας ως αποδεικτικό στοιχείο σε δίκες δολοφονίας όπως αυτή του Ροντ Φέλερ και το λεγόμενο Vampire Claw. Το 1996 ο Φέρελ δολοφόνησε τους γονείς ενός από τους φίλους του σε μια βάναυση εισβολή στο σπίτι του. Πολλοί παράγοντες που προέκυψαν στην κάλυψη του εγκλήματος από τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του αυτοπροσδιορισμού του Φέρελ ως βαμπύρ και της ανακάλυψης ενός αντιγράφου του νεκρονομικών του Σίμωνα στο αυτοκίνητό του, οδήγησε την απόφαση να αναπροσαρμοστούν οι φόνοι ως μια σατανική τελετουργική δολοφονία. Πάμε τώρα λοιπόν στο γιατί σας έκανα όλη αυτή την κουβέντα για τον νεκρονομικόν και πώς το συνδυάζω με το πιο αποτρόπαιο περιστατικό σατανισμού στην Ελλάδα, τους σατανιστές της Παλίνης. Είναι προφανές ότι οι σατανιστές της Παλίνης, εκτός από τη Σολομονική, βάση μαρτυριών, χρησιμοποίησαν κυρίως, τι άλλο, τον νεκρονομικόν του Σίμωνα από την Avon Books. Κάπως έτσι λοιπόν, το νεκρονομικόν μετατράπηκε σε ένα καταραμένο σκοτεινό γρημόριο γεμάτο από ξόρκια και δαίμονες και συνδέθηκε στα μέρη μας με την πιο σοκαριστική περίπτωση σατανισμού στην ελληνική ιστορία, που δεν είναι άλλη από τους σατανιστές της Παλίνης. Διαβάζω λοιπόν από το εξαιρετικό και αναλυτικό άρθρο του κύριου Μανιάτη στο One Man, που μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά, έχω το σύνδεσμο, σχετικά λοιπόν με την ιστορία του Ασημάκη Κατσούλα. Ο Κατσούλας γεννήθηκε το 1972 και μέχρι την ημέρα που συνελήφθη ζούσε στην Γκάντζα. Οι γείτονές του σε δημοσιεύματα της εποχής είχαν πει ότι από το 90 ξέκοψε από την περιοχή και άρχισε να κυκλοφορεί στην Παλίνη, το Κοροπή και την Αγία Παρασκευή. Οι παρέες του βρίσκονταν πια εκεί. Έχω και κάποιες εικόνες από πρωτοσέλιδα και δημοσιεύματα της εποχής. Σύμφωνα με όσα άφησαν να διαρρεύσουν οι ειδικοί που τον εξέτασαν, από τα 17 του και μετά διέθετε ήδη αναπτυγμένες νοητικές ικανότητες και επιβλητική εμφάνιση, κάτι που παραδέχτηκαν και οι πρώην συμμαθητές του. Ήθελε, λέει, να ξεχωρίζει, ήθελε να είναι πάντα ο αρχηγός. Οι γονείς του τον περιέγραψαν ως ένα ήσυχο παιδί, το οποίο έμενε αρκετά μέσα για να διαβάσει και σπάνια ξόδευε λεφτά. Το θέμα όμως ήταν τι διάβαζε. Μεγαλώνοντας όμως, ο χαρακτήρας του άρχισε να αλλάζει, να γίνεται πιο επιθετικός και το 90 αποξενώθηκε ολοκληρωτικά από εκείνους. Ο ίδιος θα πει στην κατάθεσή του ότι από τότε που πήγαινε στην τρίτη τάξη του Λυκείου, ξεκίνησε το ενδιαφέρον του για τη μαγεία. Είχε επηρεαστεί από στίχους τραγουδιών της metal που συνήθιζε να ακούει. Εντάξει, αυτός είναι ένας συσχετισμός ο οποίος δεν ισχύει για όλους. Πάρα πολλοί άνθρωποι ακούνε metal και δεν ασχολούνται με τη μαγεία, τον αποκρυφισμό ή τον σατανισμό, αλλά οκ. Okay. Το ενδιαφέρον αυτό περιοριζόταν, λέει, ακόμα στο να αγοράζει δίσκους με σατανικούς στίχους και να πηγαίνει σε συναυλίες τέτοιων μουσικών συγκροτημάτων. Ντυνόταν με μπλούζες πάνω τους, είχαν ζωγραφισμένες διάφορες σατανικές μορφές και σύμβολα. Το 90, λέει, δύο χρόνια αφού τελείωσε το Λύκειο, άρχισε να ενδιαφέρεται πιο σοβαρά για τη μαγεία και το πρώτο βιβλίο που αγόρασε είχε τον τίτλο «Νεκρονομικών». Το βιβλίο αυτό, γι' αυτό σας λέω ότι είναι το «Νεκρονομικών» της Avon Books και όχι ένα αυθεντικό αντίτυπο νεκρονομικών, αναφέρει, λέει, ονόματα δαιμόνων και τους τρόπους καλέσματος αυτών και περιγράφει πώς, πότε και τι αντικείμενα χρειάζονται για να τους καλέσεις. Κείμενα του βιβλίου αυτού διαβάζονται στις τελετές μαγείας. Επίσης στο βιβλίο αυτό αναφέρονται 50 δαίμονες, το αυθεντικό νεκρονομικό δεν είχε τέτοια στοιχεία μέσα. Η ιεραρχία τους και οι δυνατότητες του καθενός. Εδώ άλλο ένα εξώφυλλο ή αφιέρωμα σε αυτή την αποτρόπαιη περίπτωση. Ο Κατσούλας λοιπόν στη συνέχεια περιγράφει και τα υπόλοιπα βιβλία που αγόρασε, το Κόκκινο Δράκο, την Πρακτική Μαγεία και προφανώς τη Σολομονική. Ξεκαθαρίζω ότι δεν τα έκρυβε ούτε από τους γονείς του ούτε από τους φίλους του, αλλά εξήγησε με μια μικρή απογοήτευση ότι κανένας
από την παρέα του δεν δεχόταν να κάνει μαζί του κάποιες από αυτές τις τελετές. Να καλέσουν δηλαδή μαζί ένα δαίμονα, γιατί σε όλους τους τρόπους καλέσματος έπρεπε να συμμετέχουν πάνω από ένα άτομα. Και μόνος του δεν θα κατάφερνε να πετύχει τίποτα. Και τότε λέει βγήκε προς αναζήτηση των πρόθυμων συνεργατών, τους οποίους και βρήκε. Το 91 το Δεκέμβριο ο Κατσούλας τα έφτιαξε με τη Δήμητρα Μαργέτη, 15 ετών τότε, η οποία έμεινε πολύ κοντά στο σπίτι του, στην ίδια οδό. Και η Μαργέτη πριν τον Κατσούλα είχε σχέση με τον Δημητροκάλη και μάλιστα ο Κατσούλας τον είχε γνωρίσει σαν τα γόρη της Δήμητρας σε κάποιο μπαρ της Παλίνης. Η συνεργασία τους δεν θα ξεκινούσε ακόμα όμως. Ο Κατσούλας ήταν ερωτευμένος με τη Μαργέτη, της εμπιστεύτηκε το ψάξιμό του με τον σατανισμό και η Μαργέτη του εκμυστηρεύτηκε και εκείνη με τη σειρά της ότι διάβαζε σχετικά βιβλία. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι για εκείνη του πρότεινε να κάνουν μαζί την πρώτη τελετή στο δωμάτιό του. Της είχε πει ψέματα ότι ήταν ήδη μοιημένος, οπότε είχε έρθει η ώρα να την ποιήσει κι αυτή. Ξάπλωσαν στο δάπεδο με ένα μαύρο πανί, στο οποίο ήταν ζωγραφισμένη η πεντάλφα και στις πέντε άκρες είχαν βάλει πέντε μαύρα κεριά αναμένα. Η Μαργέτη ήταν γυμνή πάνω στην πεντάλφα, γύρω της ήταν τα κεριά. Εκείνος στεκόταν έξω όρθιος από το πανί. Πήρε στα χέρια του μια λίμα που έμοιαζε με σπαθί και αφού πήρε το βιβλίο που είναι των Νεκρονομικών, διάβασε κάποια κομμάτια από αυτό, ακούμπησε τη λίμα στο κεφάλι της και της είπε από εκείνη τη στιγμή ότι ήταν μοιημένη. Η Μαργέτη λέει θα περιγράψει διαφορετικά την ποιησή της, λέγοντας πως εκείνο το βράδυ υπήρξαν συνολικά 6 άτομα στο χώρο και όχι μόνο αυτοί οι δύο. Όσο αφορά τη σχέση της με τον Κατσούλα, θα πει σε συνέντευξή της ότι τα έφτιαξα με το Μάκη με εντολή δαίμονα παρά τη θέλησή μου, επειδή εγώ λέει δεν είχα σκοπό. Στη συνέχεια η Μαργέτη σύστησε εκ νέου στον Κατσούλα τον Δημητροκάλη και για τη μίμηση του δεύτερου πήγαν σε μια περιοχή του Ημιτού, στο Σέσι, 5 χιλιόμετρα μακριά από το Κοροπή. Μαζί τους ήταν άλλα δύο άτομα, ο Βασίλης και ο Άκης, και ο Δημητροκάλης ζήτησε από τον Βασίλη να φέρει ένα σκυλί προκειμένου να το θανατώσουν για να αποδείξουν ότι έχουν κότσια. Η φρικιαστική συνέχεια της ιστορίας των σατανιστών της Παλίνης είναι γνωστή. Δύο φόνοι, σύσταση συμμορίας, σατανικές θυσίες δηλαδή, εμπρισμοί και πολλά ακόμα που αποδεικνύουν πως ακόμα και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που ανατρέχουν στο ψεύτικο Νεκρονομικών που είναι γεμάτο ξόρκια, αλλά είπαμε πώς προέκυψαν. Ένα από τα διασημότερα καταραμένα βιβλία μαγείας όλων των εποχών που από ένα φανταστικό κείμενο μετατράπηκε σε ένα από τα πιο αποτρόπαια αληθινά εγχειρίδια δαιμονολογίας που προκαλούν ακόμα και σήμερα ανίποτο τρόμο. Κάπως έτσι φίλες και φίλοι, ένα ψεύτικο βιβλίο που είχε αποκτήσει φήμη ως το πιο δαιμονικό βιβλίο, το πιο καταραμένο βιβλίο, γεμάτο ξόρκια κτλ. Μετατράπηκε μέσα από τους αποκρυφιστές και την ανάπτυξη του αποκρυφισμού σε ένα δαιμονικό πραγματικό βιβλίο εγχειρίδιο δαιμονολογίας, μόνο που δεν είναι το αυθεντικό Νεκρονομικών και θέλει τεράστια προσοχή στο τι διαβάζουμε, στο τι επιλέγουμε να διαβάσουμε και πώς αξιολογούμε αυτά που διαβάζουμε και δεν προτρέπω κανέναν να διαβάσει κάτι τέτοιο. Θέλει τεράστια προσοχή γιατί βλέπετε ποια μπορεί να είναι η τραγική κατάληξη. Όπως πάντα, πείτε μου τη γνώμη σας για αυτό το θέμα στα σχόλια κάτω από αυτήν την εκπομπή. Κάντε ένα like, στηρίζει πραγματικά την προσπάθεια. Όσοι δεν είστε συνδρομητές, κάντε μια εγγραφή. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο. Κάνε κάποτε χάθηκα, κάνε ψάχνα απαντήσεις να βρω μπροστά μου. Μέσα στο φως ξαφνικά είδα να παίρνουν φωτιά τα όνειρά μου. Είχα στα χέρια δεσμά, είδα ανθρώπους να γεννούν, να με χλεβάζουν. Μα με μια κίνηση απλή κέρδισα μια και για πάντα τη λευτεριά μου. Κέρδισα μια και για πάντα τη λευτεριά μου.